Θράκη, έχεις ταλέντο. Θα μπορούσαμε να παραφράσουμε τον γνωστό τίτλο τηλεοπτικής εκπομπής στον Αντένα, τον Ελλάδα έχεις ταλέντο. Καθώς χθες στον ημιτελικό, μια ομάδα από την Αλεξανδρούπολη με μέλη από ολόκληρη τη Θράκη περνάει, φαίνεται ότι περνάει, θα περάσει τον τελικό. Είχε πολύ καλή παρουσίαση, πολύ καλές κριτικές. Επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο κύριος Κώστας Καρυπίδης, δάσκαλος πολεμικών τεχνών, γνωστός στη Δέλτα Τηλεόραση, καθώς πολλές φορές βρίσκεται μαζί μας. Τον κύριο Καρυπίδη, παρακαλώ στο, να δούμε, να μας δώσουν συνεργάτες. Κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για αυτή σας την επιτυχία και την εμφάνιση εχθές, όπως φάνηκε τουλάχιστον, αν και ήταν μαγνητοσκοπημένο νομίζω η παρουσίαση αυτή. Γεγονός είναι πάντως ότι είχατε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και προμηνύεται ότι θα περάσουμε στον τελικό. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ η Δέλτα Τηλεόραση για τη φιλοξενία που μας δίνει και μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τον κόσμο της Θράκης και να ενημερώσουμε για αυτό το οποίο έγινε χθες. Τι έγινε? Η ομάδα επίδειξης του συνδέσμου, η οποία όπως σωστά σημειώσατε αποτελείται από αθλητές μέλη από την Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή, τη Θράκη γενικότερα, έλαβε μέρος στον τρίτο ημιτελικό του Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Και οι κριτικές οι οποίες αποσπάσαμε ήταν πάρα πολύ κολακευτικές, πολύ θετικές και ευελπιστούμε βεβαίως, μακάρι αυτό που είπατε να βγει, να πάμε τελικό, αλλά ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα έχει την τελική κρίση και σε αυτό να απευθυνόμαστε ευγενικά και ωραία, να μπορέσει να μας στηρίξει και να βρεθούμε στον τελικό στις 24 Ιουνίου. Πώς ήταν η διάρκεια χρονικά αυτής της επίδειξης, κύριε Καρυπίδη? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ετοιμάσει εμείς με την κατεύθυνση της παραγωγής ήταν γύρω στα 4,5 λεπτά. Βέβαια, όλοι εσείς είδατε κάτι λιγότερο, τηλεοπτικός χρόνος, τον ξέρετε καλύτερα από μένα. Σημασία έχει ότι και η Κριτική Επιτροπή και το κοινό εκεί πέρα και όλη η παραγωγή είδαν το πρόγραμμα πλήρες και μπορώ να πω, χωρίς να θέλω να το παρακάνω, ότι τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό και παρουσιάσαν ένα θέμα που, από ό,τι μου είπαν τουλάχιστον στη συνέχεια όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής, δεν το είχαν ξαναδεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι σίγουρο. Πείτε μας λιγάκι, ποια ήταν τα σχόλια από τον κύριο Περί, από την κυρία Μανολίδα, τον κύριο Χριστόπουλο? Πάρα πολύ κολακευτικά και από τους τρεις. Εκείνο που μου άρεσε και εκείνο το είπα κιόλας και στους ιδίους είναι ότι καταφέραμε τελικά να περάσουμε προς όλο τον κόσμο μια διαφορετική προσέγγιση στις πολεμικές τέχνες που έχει να κάνει με την αρμονία της κήρυσης, τον δυναμισμό, την ισορροπία και με μια έτσι ένδειξη χορογραφίας που παραπέμπει λίγο σε ταινίες. Αυτό το καταφέραμε και μας το είπανε και το σημειώσαν ιδιαίτερα οι κριτές. Αυτό θέλαμε. Και βέβαια για τον τελικό, εάν όλα πάνε καλά, υποσχόμαστε πούμε, μια... Λοιπόν, αυτό είναι και η ουσία του πράγματος τώρα. Πώς θα πάμε στον τελικό? Εμείς βέβαια αναφέρουμε ότι στον τελικό οι Θρακιώτες είναι, αυτή είναι η ελπίδα μας. Και είμαστε βέβαια γι' αυτό, εάν βοηθήσουν όλοι οι Θρακιώτες. Να το πούμε αυτό. Το διαδικαστικό προέβλεπε ότι η Κριτική Επιτροπή θα σώσει έναν, ο κόσμος που ήταν μέσα στο στούντιο θα σώσει ακόμα έναν και όλοι οι υπόλοιποι θα δοθούμε στην κρίση του κοινού μέχρι Τετάρτη μεσημέρι να αποφασίσει το κοινό ποιον από τους υπόλοιπους 8 θέλει να στείλει στον τελικό. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος ο οποίος μας βλέπει τώρα, μας ακούει, τον παρακαλούμε να μας δώσει την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσουμε επάξια στον τελικό και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, διότι πιστέψτε με, αυτό που ετοιμάζουμε για τον τελικό δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην Ελλάδα. Και σύν της άλλης, να πω και μία είδηση που την υποσχέθηκα κάτω στον Αντένα, ότι ζωντανά θα σπάσουμε ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness και θα πιάσουμε τον αριθμό των 5. Για να γίνει πρακτικά αυτό λοιπόν και να πάμε στον τελικό και να δούμε όλα όσα μας περιγράφετε και μας υπόσχεστε, θα πρέπει από σταθερό τηλέφωνο όσοι μας παρακολουθούν να σημειώσουν τον αριθμό και να καλούν στο 901. 15 15 207. Ακριβώς. Από σταθερό τηλέφωνο. Με μικρή χρέωση. Ή με SMS αν από, κινητό τους, από το κινητό του τηλέφωνο στέλνοντας Χ7. Ελληνικό Χ. Χ7, ναι. Ελληνικό Χ7 στο 54991. Ακριβώς. Και έτσι μας βοηθάτε όλοι να πετύχουμε αυτό το οποίο τουλάχιστον μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει. Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα πρωτιές σε τέτοιου είδους talent show προήλθαν από τους συμπατριώτες αυτών που συναγωνίστηκαν. Πώς άλλος? Δηλαδή, κυρίως η υποστήριξη προέρχεται από τους Θρακιώτες στην προκειμένη, θα πρέπει να προέρχεται από τους Θρακιώτες στην προκειμένη περίπτωση, ενώ λιγότεροι θα είναι, υποθέτουμε, αυτοί από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο καθένας θα στηρίξει τον τόπο του, δηλαδή. Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω αυτό, ότι αν λειτουργήσουμε έτσι, τότε τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο εύκολα. Βέβαια, εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε και με μια πιο ευρεία έτσι, στάση, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που λέει και ο λαός πολύ σωστά, αν δεν δημιουργείς το σπίτι σου,
Έτσι. Ξέρετε. Άρα λοιπόν εμείς οι Θρακιώτες και όπου βλέπουμε Δέλτα τηλεόραση και μέσω διαδικτύου, θα πρέπει, να επαναλάβω, από σταθερό μας τηλέφωνο να καλέσουμε στο 901 15 15 207. Εκεί δεν ξέρω, είναι το, θα δώσουμε, ναι, πάλι σε χ7. Κατευθύνει ένα μήνυμα, σε κατευθύνει ένα μήνυμα. Και θα δώσουμε το χ7 και εκεί. Δεν ξέρω. Όχι. Εγώ έχω ψηφίσει με κινητό, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Ή με SMS που είναι πιο εύκολο από το κινητό μας τηλέφωνο. Γράφουμε Χ7 στο μήνυμα στον αριθμό 54991. Και την επόμενη Κυριακή, στον τέταρτο ημιτελικό, θα ανακοινωθεί τελικά ποιος από τον τρίτο θα πάει στον τελικό. Οπότε θα έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση της προετοιμασίας. Μάλιστα. Εκεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, φαντάζομαι. Το πρόγραμμά σας θα είναι διαφορετικό. Ναι. Ναι, θα είναι διαφορετικό, πιο πιεσμένο χρονικά, γιατί πλέον ο τελικός είναι live, τα πράγματα είναι πιο πιεστικά, αλλά αυτό που θα παρουσιάσουμε, πιστέψτε με, θα είναι κάτι μοναδικό. Δεν θα το έχετε ξαναδεί, να είστε σίγουρος. Και είναι αυτό το άθλημα, να το χαρακτηρίσω, είναι πολεμικές τέχνες, είναι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θα πρέπει να προσελκύει πολλούς νέους, κύριε Καρυπίδη. Καταρχήν είναι τρόπος γυμναστικής, πολύ καλό. Και όχι μόνο, νέους, από μικρά παιδιά ως μεγάλους ανθρώπους, ενήλικες, ηλικίας άνω των 50, μπορούν όλοι να ασχοληθούν και να βάλουν την άσκηση στη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα, να βάλουν την άσκηση στη ζωή τους. Πώς λέγεται η συγκεκριμένη επίδειξη και πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για αυτή τη σχολή? Κοιτάξτε, η έδρα μας είναι εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Το ξέρετε κιόλας, τόσα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε. Η έδρα μας είναι εδώ. Από εδώ και πέρα έχουμε καταφέρει και σταθερά, αργά και σταθερά, έχουμε αναπτυχθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε παράρτημα στον Απαλό, στην Άνθεια, στο Διδημότυχο, Κομοτηνή, Βόλο, Αθήνα, Μέγαρα, Μεγάλο Πεύκο. Πάμε αρκετά καλά. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη μπορεί ο καθένας να μας βρίσκει στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Ή αν καλέσει στο σταθμό σας, μπορείτε κάλλιστα να του δώσετε τα στοιχεία, να μην το πούμε τώρα και γινόμαστε κουραστικοί με πολλά τηλέφωνα και πολλά νούμερα. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι είναι ένας τρόπος άσκησης με ακρίβεια, ο οποίος δεν εγκυμονεί και κινδύνους. Ναι, κοιτάξτε, θέλω να το πω αυτό, ότι αυτό που βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή στα πλάνα δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνουν όλοι όσοι θα έρθουν εκεί μέσα ανεξαρτήτου ηλικίας. Αυτή είναι μια επίλεκτη ομάδα η οποία παρουσιάζει μια συγκεκριμένη μαχητική χορογραφία. Το έχουμε πει εξάλλου. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική εκπαίδευση. Η πραγματική εκπαίδευση έχει άλλα πράγματα να κάνει. Σιγά σιγά, σταθερά, δίνουμε σημασία στη σωστή κινησιολογία, στην ισορροπία, δίνουμε σημασία στη σωστή εκγύμναση. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που βλέπετε, το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με την παρουσίαση και τον εντυπωσιασμό. Έτσι. Κύριε Καρυπίδη, καλή επιτυχία. Θα επαναλάβω τα τηλέφωνα, γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της παρουσίασης. Ψηφίζουμε λοιπόν από σταθερό τηλέφωνο, καλούμε στο 901 15 15 207 και από κινητό τηλέφωνο στέλνουμε Χ7 στο 54991 για να δούμε την ομάδα του κυρίου Κώστα Καρυπίδη. Την ομάδα μας. Την ομάδα σας, τους Θρακιώτες, στον τελικό του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο στον Αντένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.